Το ανάδειξέ το έχει κοντά του καλεσμένο μία ακόμη φορά τον έγκριτο νομικό της εκπομπής, τον κύριο Χάρη Κατσιβαρδά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σχολιασμό των θεμάτων που έχουν προκύψει στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα όσον αφορά βέβαια τον κορονοϊό. Να πούμε ότι είμαστε 14 μήνες περίπου πανδημίας. Εγκλεισμού. Ναι, εγκλεισμού. Και μιας διαφορετικής πραγματικότητας και καθημερινότητας, την οποία βιώνουμε όλοι. Θα θέλαμε στο επίπεδο αυτό να συζητήσουμε μαζί σας πώς ακριβώς θεωρείτε ότι πρέπει να φερθεί και να αντίστοιχα να αντιμετωπίσει την νέα αυτή πραγματικότητα ο Έλληνας όσον αφορά και το κομμάτι του εμβολιασμού. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα η ελεύθερη βούληση, υπάρχει η κρίση του πολίτη, ο οποίος σύμφωνα με τα δεδομένα που θα του δοθούν θα πρέπει να αποφασίσει αν τελικά θα το κάνει ή όχι. Και το κομμάτι λοιπόν της διασποράς και της ατομικής ευθύνης, mm-hmm. όπως έχουμε πολλές φορές πει, του κάθε πολίτη, το αν θα εμβολιαστεί ή όχι και θα κολλήσει φυσικά τον διπλανό του. Τι πρέπει ακριβώς να κάνει και με ποιες παραμέτρους φυσικά θα πρέπει να αποφασίσει το ναι ή το όχι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα δράτω με τις ευκαιρίες προτού εκθέσω τη δική μου γνώμη και άποψη και την αιτιολογήσω με βάση το Σύνταγμα και την νομική μου έτσι, ματιά. Καταρχάς, είπατε για την όρο της ατομικής ευθύνης. Όταν η κυβέρνηση ανέχεται καθομολογία της, είναι αναρτημένα αυτά στις ιστοσελίδες, στη 13η Μαρτίου ομολόγησε, πανθομολόγησε δηλαδή, εφθαρσώς, ότι κατά το μήνα Φεβρουάριο έλαβαν χώρα περί των 600 ποριών, πολυπληθών ποριών συλλαλητηρίων ανά την Ελλάδα. Μόνο το μήνα Φεβρουάριο του 2021 έλαβαν χώρα πορείες. Η μία μερίδα συμπεριλαμβανομένων και των επεισοδίων της Νέας Σμύρνης ήταν υπέρ του ισοβήτου του κύριου Κουφοντίνα, άλλες ήταν για κάποια νομοσχέδια. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν εξετάζουμε, ουδόλως μας απασχολεί η γεννησιουργός αιτία των ποριών και των κινητοποιήσεων. Ναι. Απλώς έρχομαι εδώ για να καταδείξω την κραυγαλαία αντίφαση και το άτοπον όταν παραδέχεται ότι γίνανε 600 πορείες μόνο τον μήνα Φεβρουάριο του 2021 και μετά ταύτα κατά παράβαση κατάφορη της ισότιμης μεταχειρήσεως και της αμεροληπτου μεταχειρήσεως διακρίνει τους πολίτες, δηλαδή από τη μία ανέχεται όλη αυτή την κατάσταση και καταδιώκει τους απλούς βιοπαλαιστές πολίτες, οι οποίοι πάνε να μετακινηθούν επιβάλλοντάς του κατά συρροή διοικητικά πρόστιμα ή κατ' ουσίαν εξαντλώντας τα όρια της ποινικής νομοθεσίας με ενδεχομένως συλλήψη, σχηματισμού, δικογραφής κτλ. Αυτό είναι ακατανόητο στην κοινή λογική, την οποία πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί προκειμένου να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα σχετικώς με αυτά τα οποία τεκταίνονται. Διότι η καθεστωτική τηλεοψία, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, διοχετεύουν κατακερματισμένη την πληροφορία, φωτίζουν κατά το δοκούν κάποιες πτυχές της πραγματικότητας και παρασιωπούν επιμελώς κάποιες άλλες. Αν το δουν επισκοπικά και συνολικά την αλληλουχία, δεν είναι δυνατόν κάποιος να υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες του κράτους εν ονόματι της πανδημίας και κάποιοι άλλοι να έχουν οι πράξεις τους να μένουν ατιμόρυτες εις το απειρόβλητο και να απολαμβάνουν μια μορφή ασυλίας. Mm-hmm. Δηλαδή πολυπληθείς 600 πορείες ασυλία. Ο πολίτης, ο οποίος δεν συνδέεται με κόμματα ή το οτιδήποτε άλλο, είναι στο επίκεντρο της κυβερνήσεως. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πολλά. Τώρα, ως προς την έννοια της πανδημίας, μέσα από αυτές τις αντιφάσεις, τα ευρήματα δηλαδή, και έτσι λειτουργεί και η επιστήμη, εξάγει κάποια συμπεράσματα. Αυτό το οποίο έκανε ήταν μια παρατήρηση, την οποία είναι αντικειμενική. Γι' αυτό μου δημιουργείται η επιφύλαξη περί της λήψης των μέτρων και της αποτελεσματικότητας αυτών. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, έρχομαι στη δεύτερη αντίφαση, την οποία η ίδια κυβέρνηση ομολόγησε. Δηλαδή, εγώ στυλιτεύω και λέω ότι βιώνουμε μια κατάσταση ιονή πολιορκίας. Και τι σημαίνει ιονή πολιορκίας? Αυτές οι θεωρίες έχουν αναπτυχθεί από τον Γκάρλ Σμιτ, έχουν αναπτυχθεί από θεωρητικούς πολλών ετών πριν και υπάρχει
Και το λέω και εγώ που υπάρχει και στο κοινό δίκαιο, πέραν από το άρθρο 48 που λέει ότι η κατάσταση ανάγκης είναι μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις και δεν πρέπει να ενεργοποιείται καταχρηστικά εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπου, του ανθρώπου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση συγκεκριμένα παραβιάζεται και αποψηλώνει το πυρήνα στις ελεύθερες ανάπτυξης προσωπικότητας, που είναι η ελεύθερη μετακίνηση, που υφιστάμεθα μια μορφή παράνομης βίας και παράνομης κατακράτησης εν ονόματι της πανδημίας, δηλαδή γίνεται μια στάθμιση εκ μέρους της κυβερνήσεως, προασπίζοντας το υπέρτερο αγαθό αυτή τη στιγμή, θεωρώντας την ελευθερία ότι είναι υποδέστερο, που είναι η δημόσια υγεία. Η αόριστη αυτή νομική έννοια, η οποία όμως αυτοϋπονομεύεται και αυτοαναιρείται, πρώτον, όπως είπαμε, με την εφαρμογή των δύο μέτρων και των δύο σταθμών, με τις πορείες, δηλαδή για ποιο λόγο επέτρεψαν τις πορείες που διασπείρεται ο ιός και επιβάλλουν πρόστιμα στο μεμονωμένο πολίτη. Το πρώτο. Το δεύτερο, έρχεται και λέει ότι με την εφαρμογή των εγκλισμών, των αλλεπαλλήλων εγκλισμών, και αναφέρομαι από την 9η Νοεμβρίου και εντεύθεν και μέχρι σήμερα, τα κρούσματα αυξήθηκαν. Δηλαδή μας είχαν επιβάλει μέχρι και τέλος Μαρτίου περιορισμό μετακινήσεως τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 7 το απόγευμα. 6, μετά έγινε 6, 5 ναι, κτλ. Ναι. Άρα και έρχεται εκ των υστέρων και λέει ότι εγώ σου επέβαλα αυτά τα σκληρά μέτρα εν ονόματι της πανδημίας, όμως απέτυχα γιατί τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν. Άρα έχουμε ευρήματα τα οποία εδώ μας οδηγούν σε μια κατάσταση. Επίσης, το γεγονός ότι μου δημιουργεί εμένα κατάπληξη και ουσιαστικά με ανησυχεί η εντός εισαγωγικών συνομολόγηση, να μην πω συνωμοσία, όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Δηλαδή η αριστερά, και δεν στρέφομαι ας πούμε κατά των δικαιωμάτων, απλώς η αριστερά, τα συνδικαλιστικά όργανα, όπως είπαμε, κάνανε πορείες για άλλα ζητήματα. Εδώ όταν πλήττεται το θεμέλιο πυρήνας του αυτοπροσδιορισμού, καταλύεται η συνταγματική ένωμη τάξη, που είναι κορυφαία ζητήματα για κοινωνική επανάσταση, έτσι, και μια αξιολογική στάθμιση και έλεγχος αν πραγματικά εφαρμόζονται τα μέτρα υπέρ των πολιτών, δεν υπάρχει καμία πορεία διαμαρτυρίας, καμία κινητοποίηση για την ίδια την υγεία μας, την ίδια την ελευθερία μας. Και αυτό επίσης είναι ένα τρίτο στοιχείο το οποίο με ενοχλεί. Όμως πηγαίνω να επιχειρηματολογήσω σχετικά με αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια, η οποία επιτάσσει και η διεθνής νομοθεσία, η σύμβαση του Οβιέδο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και γενικότερα για τις ιατρικές πράξεις ή ο κώδικας της ιατρικής διοντολογίας. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, ο κάθε πολίτης, ο κάθε ένας, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του συντάγματος, μπορεί να επισκεφτεί οποιονδήποτε γιατρό, να αντλήσει τις πληροφορίες, να τις αξιολογήσει και να συγκαταθέσει ως υποκείμενο δικαίου, ως λήπτης παροχών υγείας ή οποιαδήποτε επιγενόμενη πράξη. Είτε αυτό είναι η μάσκα, είτε όχι. Έχει αναφέρει το δικαίωμα στην υγεία του και στο σώμα του. Εδώ μας στερεί η κυβέρνηση, όχι μόνο αναστέλει το δικαίωμα αυτό, μας στερεί την πολυφωνία, την δημόσια πολυφωνία ιατρικής πληροφορήσεως περί του ιού. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη του ιού, ούτε την εξετάζω ιατρικά. Εγώ εστιάζω αποκλειστικά και μόνο στην περιστολή των συνταγματικών δικαιωμάτων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελήσει ξεχωριστή ύλη των λέω της αριστεράς η Λίβδιν, γενικότερα κάποιων ανησυχούντων, έτσι, περί του ολοκληρωτισμού. Γιατί ας πούμε βλέπουμε γίνονται πορείες της αριστεράς με το σύνθημα του ότι φοβούνται, δηλαδή ότι θα έρθει ο Παπαδόπουλος ή ο Μαρκεζίνης ας πούμε ή ο κτλ. Δηλαδή φοβούνται για την περίοδο 67, αυτό είναι εκεί. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό που ζούμε είναι η δημοκρατία τώρα. Ας πούμε, έχει μόνο μιλιταριστικό χαρακτήρα η πραξικοπηματική κατάλυση. Αυτό καταδεικνύω. Mm-hmm. Διότι εδώ και με βάση το άρθρο 120 του συντάγματος υπάρχει μια θεσμική βία. Δηλαδή υπάρχει κοινοβουλευτική ανοχή των αντιπολιτευτικών κομμάτων ως προς την θεσμική βία και κατ' ουσίαν το μόνο το οποίο κάνουν είναι παροχημένα αναχρονιστικά για τη δικτατορία του 67-74 ή θέτουν ως κυματοθράφηση την αστυνομία, ως προκρούστια ασπίδα και αντιμάχονται, δηλαδή αφηγήματα μεταπολιτευτικά, παντελώς παραλκυστικά, τα οποία όμως δεν επιδρούν στην ουσία του ζητήματος ούτε την ανατέμνουν. Εδώ έρχομαι επομένως και λέω, επανερχόμενος, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια υγειονομική πολυφωνία, επιτρέψατε μου τη φράση, και όχι υγειονομική δικτατορία. Δηλαδή, ιδίως η δημόσια τηλεόραση να επιτρέψει και γιατρούς που έχουν αντίθετη άποψη για τη λήψη των αυτών μέτρων για να ασκήσουν δρυμία κριτική και να πληροφορηθεί ο πολίτης και από εκεί και πέρα να επιλέξει και ποιο εμβόλιο θέλει να κάνει. Διότι δεν είναι δυνατόν
να επιβάλλεται ένα συγκεκριμένο εμβόλιο χωρίς να γνωρίζει ο πολίτης αν το εμβόλιο αυτό, τις συνέπειες ή προδιαγραφές ή να μην έχουν αναλάβει τις συνέπειες των παρενεργειών των εμβολίων αυτών. Όλη αυτή η σύγχυση, να ολοκληρώσω λίγο, επιτρέψατε μου, γιατί ρίδεται στη συνταγματική νομοτάξη διεθνής συμβάσης, οι οποίες κατησχύουν και τις κείμενες νομοθεσίας, δηλαδή θέλω να πω τη σκία η οποία επιβάλλεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου στερούν το δικαίωμα στην υγεία σου, είσαι στο σκότος για το τι μέλη γενέσαι. Εγώ δεν στρέφομαι αορίστως ή συλλήβδην κατά του εμβολιασμού ή ανεύθυνα. Θέλω ειδική πληροφόρηση και διακριτική ευχαίρεια επιλογής, γιατί η υγεία μου ανήκει. Όταν πεθάνει κάποιος οικείος μου ή όταν αποβιώσω εγώ, έτσι, ομιγέννητο, δεν θα μου πούνε ότι είναι πειραματικό. Ας μου το πούνε ότι είναι πειραματικό, για γιατί δεν αμφισβητώ την ευθύνη. Θα το επιλέξω, θα έχω εγώ την ευθύνη, αλλά μετά θα θεμελιώσουν αστικές και ποινικές ευθύνες οι εταιρείες, όπως και κάθε φάρμακο. Η παραδοξολογία είναι αυτή. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, έρχεται το κράτος με νόμο και σου λέει πρέπει να παίρνεις ένα φάρμακο. Χωρίς καν να ξέρεις τι φάρμακο είναι αυτό, χωρίς να το έχεις στα χέρια σου να γνωρίσεις τις συνέπειες, τις παρενέργειες και χωρίς να έχεις επαρκή και περιστατωμένη ιατρική πληροφόρηση. Εδώ για μια εγχείρηση ρουτίνας τρόπων τεινά, πολλοί πηγαίνουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή παίρνουν 5 γνωματεύσεις, γιατί είναι δικαίωμά τους, αναφέρεται και από την εγχώρια και από τη συνταγματική εγχώρια διεθνή νομοθεσία. Και εδώ βλέπουμε για ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα, το οποίο εργαλειοποιείται, όπως το ανέφερα, από κάποιες υπερεθνικές δομές, παύλα διευθυντήρια, κόσμο εξουσιαστών, πανσημωρητισμού, πείτε το όπως θέλετε. Πέραν όμως όλων αυτών, μας ενδιαφέρει το που μας ενδιαφέρει αμυγός το νομικό. Βεβαίως, εμείς υπακούμε στη συνταγματικότητα και στους νόμους. Ακριβώς επειδή υπακούμε και είμαστε αυτοκλήτως θεματοφύλακες της παραγράφου 2 και 4 του άρθρου 120, δηλαδή είμαστε αφοσιωμένοι στην πατρίδα και τη δημοκρατία και το Σύνταγμα, προσπαθούμε να αντιλέξουμε στην επιστρατευόμενη θεσμική βία με μια επιχειρηματολογία. Γιατί να μου απαγορεύσει κάποιος την επιλογή ενός συγκεκριμένου εμβολίου, έτσι. Η έννοια της ατομικής ευθύνης βεβαίως παίζει ρόλο, δεν το αμφισβητεί. Όμως η επιβολή, έτσι, κατά τρόπο δικτατορικό και ο πειθαναγκασμός είναι πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με τις επιταγές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άρα δηλαδή εγώ δεν μιλάω ούτε πολιτικά ούτε ιατρικά. Θέτω το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων και μιλάω αμυγός νομικά τα δικαιώματά μας για μια ιατρική πράξη. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε με βάση το άρθρο 2 του Συντάγματος να έχουμε αξιοπρέπεια και να προασπίζουμε την αξία του ανθρώπου, πρέπει να είμαστε και προσωπικότητες ανεξάρτητες και αυτόνομες. Αυτή είναι η ορθή επιστημονική επανάσταση. Ούτε βία, ούτε πομφόλιγες, ούτε ρητορική, ούτε χουλιγκανισμούς και φανατισμούς τύπου παροχημένου με γηπαιδική νοοτροπία φανατισμού. Βγαίνουμε στις πλατείες και τα σπάμε επειδή είμαστε μάγκες και τα τάγκς βγήκαν και δεν βγήκαν. Δηλαδή όλη αυτή η πομφολιγοθυρία και η ανουσιολογία και η στοχευμένη ευήθεια συγκεκριμένων κατεφημισμών, επαναστατικών, κομματικών μηχανισμών αποβλέπει στην υποστήριξη, στην γιγάντωση και στην διαιώνιση του ριζωμένου κατεστημένου, το οποίο είναι πέραν και πάνω από κόμματα. Εγώ δεν στοχοποιώ, γιατί είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, να είμαστε ειλικρινείς, δεν κάνω εγώ. Είχε γίνει και μία αναφορά στην εκπομπή σας από τον κύριο Σακά κιόλας, σε συγκεκριμένα... Στο Έλληνον Ανάνυψης, ναι, βεβαίως. Ναι, στην εκπομπή σας, στην Έλληνον Ανάνυψης, σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών να επιλέξουν το τι θα κάνουν. Δηλαδή, αφού ενημερωθούν από τους γιατρούς και από τους αρμόδιους, θα πούνε ναι, το κάνω ή δεν το κάνω. Όχι να τον υποχρεωθεί. Και υπάρχουν όμως και συγκεκριμένοι νόμοι που έχει την ευθερία και ο πολίτης. Αυτό που ανέφερα. Βεβαίως έχει το δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα, με βάση τη διεθνή νομοθεσία, να αξιώσει ουσιαστικά ω λήπτης παροχών υγείας πληροφορίες και να συγκαταθέσει για την πράξη αυτή. Ιδάλλως μπορεί να αρνηθεί. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα τηρήσει τις προϋποθέσεις του αυτοεγκλεισμού, δηλαδή της καραντίνας, να το πω και υπάρχει ξενικά. Υπάρχει ένα χαρτί, νομίζω, που ο καθένας όταν εμβολιάζεται υπογράφει ότι δεν φέρει, νομίζω, καμία ευθύνη για το τι θα συμβεί όσον αφορά το εμβόλιο. Αυτό βεβαίως είναι ύποπτο. Υπάρχει δηλαδή, όντως αυτό το χαρτί, δεν το έχουμε δει. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Μόνο ότι θέλουν να μας αποδείξουν ότι είναι χαοτικά. Και μιλάω πάντοτε νομικά. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε εσείς, τώρα που μιλάμε, πείτε ότι, να σας λέω μάλλον εγώ, ότι εγώ έχω κάποιες ζαλάδες. Δηλαδή εγώ άντρας, εστοφύλο, 40 ετών όπου είμαι, έτσι. Έχω κάποιες ζαλάδες, ξέρω εγώ, 3 με 5 το μεσημέρι. Και να μου πείτε εσείς, ούσα γυναίκα, ότι έχετε επίσης κάποιες ζαλάδες 2 με 4.
Και να σας πω, εγώ πήγα στον γιατρό, ας πούμε, ή εγώ παίρνω ντεπών και μου περνάει. Mm-hmm. Και να πω σε εσάς που είστε γυναίκα, έχετε άλλα χαρακτηριστικά του οργανισμού σας, άλλο τρόπο ζωής κτλ. Και να σας πω, εγώ ας πούμε πήρα την τάδε ασπιρίνη ή το τάδε και γίνομαι καλά. Να σας το δώσω και εσάς. Mm-hmm. Χωρίς όμως ανεύθυνα, χωρίς να ξέρετε εσείς κατά πόσο αυτό το οποίο θα σας δώσω είναι το κατάλληλο, γιατί... Και να έχετε υπογράψει εσείς ότι ακριβώς είναι όλο οκ. Okay, και χωρίς να γνωρίζουμε το ιστορικό. Και όταν εσείς αργότερα ομιγένει το πάθετε κάτι, θα έχετε υπογράψει. Ακριβώς, όμως, ακριβώς. Ότι δεν έχετε παρακορίσει το δικαίωμα. Επανέρχομαι και λέω για να μην παρανοούμε. Δεν κάνω το γιατρό, ούτε επισέρχομαι ούτε κάνουμε στη συμπεριφορά της πανδημίας. Δεν κάνουμε κριτική. Ούτε στις υποθέσεις, ούτε στο πόσο ακριβώς ούτε στην ιατρική επιστήμη, ναι, οι γιατροί ούτε στο είναι αρμόδιοι. Δεν έχουν χειριστεί ως κυβέρνηση. Ακριβώς, ούτε στην κυβέρνηση. Αυτά, απλώς ναι. Συνταγματικά και νομικά. Δηλαδή, κάποια διλήμματα και κάποιες κάποια διλήμματα. Δηλαδή τις αντιφάσεις στους χειρισμούς που γεννά εύλογα ερωτήματα και ενδιασμούς για αυτή την κατάσταση και αξιώνουμε και είναι το μείζον. Να αρθεί η υγειονομική δικτατορία και να επιβληθεί η υγειονομική πολυφωνία. Να πληθύνουν δημοσία οι φωνές των ιατρών στην κρατική τηλεόραση, η οποία έχει υποχρέωση για την πανδημία, να φιλοξενεί αντίθετες απόψεις ως προς την μεθοδολογία προστασίας από την φερόμενη ως πανδημία. Αυτή είναι η άποψή μου και η γνώμη μου. Η υγειονομική πολυφωνία που έχει υποχρέωση να το κάνει η πολιτεία, να μην θέσω στο στόχαστρο την κυβέρνηση και να κατηγορηθώ ότι ομιλώ κάνοντας πολιτική, γιατί σε καμία περίπτωση δεν το ήθελα. Κάνω εθνική πολιτική. Απλώς καταδεικνύω τα κακό κείμενα και στυλιτεύω κάποια εύλογα ερωτήματα για να κινητοποιήσω τη σκέψη του εκάστοτε πολίτη. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη αυτή και για τα διλήμματα τα οποία θέσατε. Εγώ ευχαριστούμε. Γεια σας.